Έλα λίγο να σε μοιραστώ λίγο με την παρέα μου, έστω και για λιγάκι. Η κοπέλα, συγγνώμη, fashion blogger, icon. Εδώ στη μέση, στη μέση. Φασό icon, τον χαιρόμαστε όλοι. Κάτσε λίγο, έτσι πριν φύγεις, λιγάκι να σε δούμε κι εμείς. Φανερά, φανερά, φανερά. Τι γίνεται. Πες την αλήθεια. Όχι, όχι, οι προσωπικές σας στιγμές στο ίντερνετ γράφουν ιστορία μετά από τόσα χρόνια. Εγώ δεν παρακαλάω, τον βλέπω λιγάκι... Τι δεν παρακαλάω. 72 παιδιά και ξαφνικά και παπαρατσίστηκα. Απαράτα μας μωρέ. Σαν 70... Τυφλός ο Γρηγόρης, να το πούμε στον κόσμο. Μήπως βοηθήσει την προσωπικότητα. Πάμε και όλα τα γυαλιά. Δεν έχετε βάλει καθόλου στόπ σε αυτά τόσα χρόνια. Όχι, δεν έχει τάκο. Για να φεύγουν, μην χτυπήσει κανείς, πρέπει με τη φόρο να φεύγει και το τραπέζι, να φεύγουν όλα. Κανονικά ο άντρας αυτός με το που μπήκε έπρεπε να ορμήξει πάνω μου. Δεν το έκανε. Ο συγκεκριμένος, μετά... γιατί έχει γούστο Α. Δεν ξέρω τώρα γιατί τι και φτεδάκια δύο. Γιατί ήσουν στην κουζίνα και φώναζες έτοιμες παραγγελίες. Ελένη, έτοιμα τα κεφτεδάκια. Κάτσε ρε φίλα. Φαντάστηκε ότι έχεις πιάσει δεύτερη δουλειά, χώρη μου. Τι κάνει. Ροδακινή σιγά σιγά βλέπω, ε. Outing full. Να σου πω κάτι. Ήρθε η ώρα σου. Μεγαλώνω και το ξυρίζεις κιόλας από εδώ. Μπορώ να βγάλω κανένα χέρι. Δεν μπορεί. Νίκος, εγώ Ελένη τα μπερδεύει. Του έχουμε πει ότι δεν έχει σημασία, όπως λέγεται. Αγάπη να υπάρχει τώρα, άντρας γυναίκα. Νίκο, τι σου συμβαίνει εδώ, πες μου. Παίξε με όπως θέλεις, είναι αδελφή. Μα θα σε παίξω, αλλά ναι. Κάτσε, ρε, τι είμαι κατσικίσιο. Νομίζω ψεύτικο. Γιατί είναι κενό από κάτω. Κάνε λίγο κατσικίσιο τώρα από το Όχι, μα δες εδώ τι γίνεται. Υπάρχει, είναι χωνευτό. Σαν να αποθηκεύει το κινητό, τα παιδιά. Ό,τι χωράει. Δεν γίνεται, παιδί μου, βλέπουν. Δεν σε ζηλεύει. Έχουν μείνει δικοί μου συγγενείς ζωντανοί. Δεν θέλω να βλέπουν, βλαμμένους. Δεν θα σηκωθεί του παπάγου να έρθουν όλοι. Έχω πολύ κόσμο πια, γειτονικιάζουν. Μην το κάνεις ό,τι θέλεις, αλήθεια σου λέω. Τα πράγματα έχουν αλλάξει από τότε που μην ξέρεις. Το έχω τσεκάρει. Τον βλέπω λίγο πιο τρεις. Χαριτωμένο. Από χαριτωμένο πια τρεις. Το γέλιο ίδιο. Κάποιες, το Instagram σου τι γίνεται, οι followers, πώς πάνε, με ακολουθείς. Εσύ με ακολουθείς. Εσύ με ενδιαφέρει να με ακολουθείς. Εγώ σε έχω καψούρα και σε ακολουθώ, ναι, ρε. Α, δεν έχω δει ένα comment, ένα retweet, ένα repost, ένα κάτι δεν έχω δει τίποτα. Νίκο, σε ακολουθώ πίσω. Τι γίνεται, παιδάκι μου. Αυτά τα χέρια του δεν τα μαζεύει ποτέ. Ελένη μου, το παίρνει από εδώ κάτω. Άσου το δικό σου και κατευθείαν. Εδώ, ναι. Και αρχίζουμε όλοι και είμαστε λαραλα, έτσι. Τι γίνεται, φόβο. Το Χριστιανέ μου. Δεν φοβάσαι. Δεν είναι κοντά. Έχω βάλει ήχο πια. Τι είναι και με στο μπούτι, πού. Ποιο που γιανού το μπούτι. Εδώ, μπούτι. Μην πιάνει τον καλεσμένο. Μπορεί να το είναι μια πλήρη. Δεν με ξεπεράσει, το καταλαβαίνω. Αλλιώ δεν θα έλεγε τίποτα. Δεν έχω χρόνο και δεν του ρίχνει μια ερευνούλα στα γρήγορα που μείνουμε ξέχαστοι. Στα γρήγορα, τον ρωτήσω. Ευθέω. Πότε ήταν η τελευταία φορά που είδε. Όχι, θα απαντήσω. Κάτσε ρε, Ελένη, πώ θα τον βάλω στο θέμα. Την τελευταία φορά τρομάζω. Δεν εγώ τρόμαξα, δεν θέλω. Που είδε. Πότε ήταν η τελευταία φορά που είδε γυμνή τη γυναίκα που λαχταρούσε πολύ για πρώτη φορά. Ναι, τύφλωση. Ναι, α χαθεί η όραση πια. Ναι, α χαθούν οι όρασει. Από την τηλεόραση. Άχρηστη αίσθηση. Μη σπρώχνει. Βάλε και εσύ μια αντίσταση, Ροδακινούλα. Μα κάτσε, Χριστιανέ μου. Ναι, να σου πω, ρε Γρηγόρη. Ούτε περιμένω. Είπαμε, βγάλε έρευνα. Δηλαδή καλύτερα, τι είναι αυτό, αυτή ήταν προσωπική ερώτηση. Ναι, ρε φίλε, προσωπική ερώτηση. Ρε φίλε, είμαι έρευνα. Ο ίδιος, τι πιάνει. Σκάλισε στα αρχεία σου, αυτή δεν έβγαλε. Φοβήθηκα ότι θα έλεγε σκάλισε στα αρχεία σου. Υπέροχο ήταν, πολύ ωραίο. Νίκο, κάνε μια. Το γυαλί πάει και σε σένα. Ναι, παιδί μου, απλά περνά καβοντόρο. Όχι, δεν βλέπει. Με λίγα λόγια λέω ότι μόνο σε μένα δεν πάει πάλι, αλλά δεν πειράζει. Εσύ το φορά αυτό. Δεν βλέπω ρε Νίκο κοντά, τι να κάνω ρε φίλε. Ενώ μακριά καμπάνα, Μακριά φοράω φακούς, δεν φαίνονται. Άρα λοιπόν, σαν προσωπικότητα τίποτα, όλα με υποβοηθήματα δηλαδή. Θα μου απαντήσει ρε Νίκο, κάλεσε προχθές. Τη μνήμη σου. Δεν χρειάζεται να τις καλήσω, προχθές θα σου πω. Προχθές την είδες γυμνή. Ναι, ναι. Και μου είπε φιλιά στο Γρηγόρη. Τη είχα πει το πρόγραμμα ότι θα έρθω στον Α. Που λαχταρούσε. Καλά, έκανε σαν τα πέδωσε στα φιλιά μου και την αγάπη μου. Α, έσπασα το στυλό. Τι δύναμη. Ρε, Ελένη, το ήτι κόμπλα έπαθε μαζί μου, μου σπάει το στυλό. Πες ρε Γρηγόρη, πόνεσαι. Ποιο. Όχι, κάνω τι. Όχι, πώ η δύναμη. Μόνο του κάνει τη δύναμη. Έλα, παιδιά, έλα. Θυμάσαι, ρε Νίκο. Έλα, ρε. Αλήθεια. Τι κάνει θόρυβο το ρολόι του εκνευριστικό, κάνει τάγκ τάγκ. Έλα, παιδιά. Θυμάσαι τι σκεφτόσουν να.
Και τι σκέφτονται γενικότερα οι άντρες όταν πρωτοβλέπουν τη γυναίκα που θέλουν πολύ γυμνή μπροστά τους. Για πες μας εσύ τι θυμόσαι. Εσύ τι σκέφτηκες πρώτη φορά. Οι άλλοι ξέρουμε τι σκέφτηκες. Παναγία μου και έφυγε. Εσύ τι σκέφτηκες. Πώς γδύθηκε ρε φίλε άμα λέει Παναγία μου. Την είχες ποτή. Ποια λαχτάρα μωρέ Γρηγόρη. Με την απειλή όπλου ρε. Με την απειλή όπλου γδύναμε και εγώ ειλικρινά. Να μου γδύσου μωρέ. Όχι δεν νομίζω Γρηγόρη. Νομίζω ότι έφυγε. Βλέποντας την πλάτη της γυμνή αφού γδύθηκε. Τι σκεφτόσουν. Τι σκεφτόσουν Γρηγόρη. Χαϊμαλιά, χρυσά. Έχει αλλάξει πολύ τα τουάζ στα χέρια. Δεν είναι ο Γρηγόρης που ξέραμε. Και ξυρίστηκε στο στέρνο. Έκανε. Έχει πρόβλημα. Συνέχεια γιατί είναι προσφορά. Κερδίζουν κάπου σε ένα διαγωνισμό. Νίκο, να σου πω κάτι. Έχω παντρευτεί. Σταμάτα. Ναι. Έχω και δύο παιδιά. Εσύ σταμάτα. Γιατί πρέπει να παντρεύεσαι και σιγά σιγά πας και άλλο τρίτο. Για πες. Γιατί είναι έτοιμος πια στα τρία παιδιά σου. Νίκο, για πεις τα θέματα, άστο Νίκο. Αφήνει, ρε, ωραία, πες τα σε μένα ρε παλικάρι που δεν λες κουβέντα και περνάει η ώρα μου. Ωραία, κάτσε να βρω το ρόλο τώρα. Τι κάνω, την Ελένη τον Γρηγόρη. Κάνε την Ελένη, την κάνεις αυτό συζητάμε τόση ώρα. Την Ελένη κάνεις. Άντε αφού το θες, κάντε τη ρημάδα την Ελένη. Κάντε τη ρημάδα την Ελένη. Τον Γρηγόρη θα κάνω. Δεν αφήνω όταν σκέφτομαι όταν σε βλέπω γυμνή. Ωραία, τι σκέφτεσαι Γρηγόρη, άνοιξε μου την καρδιά σου. Σε βλέπω για πρώτη φορά γυμνή, έχουμε βγει, έχουμε πιει τα ποτά μας και μου δίνει. Δίρλα. Θα την πάω την γυμνή. Μην ακούσω να φωνάλει τα δικά του, εσύ και πες τα μου. Εγώ εκείνη την ώρα κάνω φευγαλές. Κινήσεις, σκέψεις. Με παίζει όμως. Σε παίζει, αλλά εσύ παίξε εμένα ρε παιδί μου. Καλέ να παίξει και κάτι άλλο. Μα δεν θέλει να παίξει εσένα. Αυτό δεν λέμε. Μα συγγνώμη, μου τον φέρνει δίπλα, μην τον παίξω. Καρπουζή αγόρι. Παίξε κάτι, ρε φίλε. Ας πούμε πραγματικά. Παίξε τα χαϊμαλιά. Σκέφτομαι εκείνη την ώρα που σε βλέπω για πρώτη φορά γυμνή. Παναγίτσα, μου λες και τελειώνουμε. Θεέ μου, τι μου έτυχε, ρε Γρηγόρη, 100 ώρες να πεις τι σκέφτεσαι. Όχι, ρε φίλε, δεν σκέφτομαι αυτά. Τι σκέφτεσαι. Εσύ αυτά σκεφτόσουν. Τι θα σκεφτόμουν, ότι πω πολλές αύριο να δούμε. Τι κακό με βρήκε. Τι κακό με βρήκε, Θεέ μου, σώσε με. Εκείνη την ώρα θα πεις Παναγίτσα μου, είναι κουβέντα. Τι πες μου, αγάπη μου. Πες μας εσύ, μωρέ. Ξανά γλυκούλη, έλα, μην παρασύρεσαι και σε μπορεί, δεν μπορεί. Με αγρίψε. Αγάπη μου, μην μου βγάλε μια αντρίλα περίεργη. Θέλει το μουσάκο. Όπως την έβγαλες, ένας άρεσε. Θέλει το μουσάκο. Άρεσε. Το θέλει το κρυμουσάκι δίπλα, Ναταλή. Άφησε γένια να σωθεί ο γάμος σου. Κόψε το λέιζερ. Κόψε το λέιζερ και αφήσου. Γυναίκα τρίχα. Δεν μπορώ να μην το απαντήσω. Με βλέπεις για πρώτη φορά γυμνή. Τι νιώθεις, αγάπη μου. Σκέφτομαι. Τίποτα τόση ώρα, δεν καταλάβαμε. Λέει γιατί ήρθε η κυρία. Ήθελα τον διπλανό που μιλούσε. Και λέει άστο τώρα. Εσείς γιατί ήρθατε στο μουσάκο. Μα δεν μπορεί. Σταμάτα. Δεν το πιστεύω όμως. Γι' αυτό κοίτα με, Γρηγόρη. Εμπνεύσου λίγα και πες. Με βλέπεις πρώτη φορά. Ναι, και σκέφτομαι εκείνη την ώρα. Εκτός από το δάνειο, τι σκέφτασαι. Το μην δάνειο. Μου βάζεις το δάνειο, γιατί δεν σκεφτώ τίποτα άλλο. Πες μου αυτά που σκέφτεσαι, γιατί δέλτα. Εγώ σκέφτομαι και άλλα πράγματα που έχω. Λες να με θέλει αμέσως. Πιστεύω πως ναι. Σε αγχώνει αυτό, άνοιξε με την καρδιά σου. Τι νιώθεις μετά εκείνη την ώρα. Αν δηλαδή, το αμέσως είναι καπάκι, το δεν είναι σκεφτείο λεπτά. Τη θέση του ψυχολόγου την κάνει πάντα τέλεια. Ναι. Κάντου λίγο την ερώτηση. Αυτό είναι το θέμα σου. Αν σε θέλει αμέσως. Ή γενικά είναι ο φόβος σου. Αν θα ανταπεξέλθεις. Δεν το αντιμετωπίζω, Νίκο, με φόβο, το αν με θέλει αμέσως. Δεν ξέρω. Το αντιμετωπίζω με χαρά, είναι γυμνή η γυναίκα δίπλα μου. Είναι γυμνή, φυσικά η γυναίκα. Είναι γυμνή, πόσο χέρι. Είναι γυμνή, σαφέστατα. Ναι, εσύ μην δίνεις τώρα σημασία σε αυτό. Θέλω οι παλμοί σου να μην ανέβουν με τις ερωτήσεις. Κάτσε ήρεμα, άστο εδώ να καθίσει. Τι νιώθεις λοιπόν εκείνη τη στιγμή. Πιστεύεις ότι τι δεν με θέλει τώρα, θα με θέλει μετά από πέντε ποτά, αφού έχει πιει άλλα δέκα. Μα είναι γυμνή, Νίκο, το ξεχνά. Είναι γυμνή και χαζή αφού έχει έρθει με σένα. Αλλά λέμε, τι σκέφτεσαι εσύ. Όχι η κοπέλα. Η κοπέλα έχουμε καταλάβει, έχει πρόβλημα. Η κοπέλα γδυνόταν από το αυτοκίνητο, Νίκο. Η κοπέλα γδυνόταν και από το μαγαζί, Γρηγόρη, πήρε την επαγγελματία. Δεν στα είπαμε τα νέα, γιατί και εσύ είχε πιει τα ποτά σου. Να σου, τώρα που έπεφτε. Κρίμα. Η μικρή του είναι το πρόβλημα. Δέκα η μικρή. Η μεγάλη μια χαρά όμως, δόξα τω Θεώ. Μιλήσαμε και με την Ναταλή. Αυτή γινόταν από το αυτοκίνητο και να ρωτήσει. Με τη μεγάλη όχι, είμαι δυνατός. Να σου πω, με τη μεγάλη είμαι δυνατός και είναι με το πιεσό. Κάτσε από τον αίρε, πόσο αίρε έβαλε. Έβαλα πολύ, συγγνώμη, δεν τον έβαλα. Να μου κόψεις το αίμα, δηλαδή, τι να κάνω άλλο. Λες να σε θέλει ακόμα, αγάπη μου. Τι σε προβληματίζει, αν δεν της αρέσει, άμα γδυθείς κι εσύ. Όλοι οι άντρες προβληματίζονται στην πρώτη φορά που θα τη δουν γυμνή. Και προβληματίζονται όταν.
Άμα τη δουν γυμνή, η μία είναι. Κάτσε. Πρώτη φορά, ρε φίλε. Πρώτη φορά. Μήπως δεν θα σ' αρέσει. Ή τον θα έρθει η ώρα να γδυθεί και εσύ σκέφτεσαι τι θα σκέφτεται εκείνη για το δικό σου γυμνό κορμί. Θα γδυθώ εύκολα, δεν έχω θέμα. Μήπως έτσι, ρε. Γεια σου, ρε Λέοντα τη Κερολία. Έλα να γδύνεσαι και για μα. Πρώτο εσύ και μετά. Έλα να είσαι, μη φοβάσαι. Θα καταλαβαίνουν μετά. Μετά είναι ο Γρηγόρη πρώτο και μετά θα τρέχουν. Είναι τώρα καλά, θα ερχόμαστε το σώμα. Έλα, θα γίνει με μοντάζ το σεξ. Πε το μωρέ, Γρηγόρη. Τι με ρώτησε, ξέχασα, είμαι γυμνό τώρα, δεν θυμάμαι. Είναι γυμνούλη, ντρεύεται. Τελικά τι σκέφτεται η γυναίκα. Ο άντρα το σκέφτεται. Η γυναίκα γδύθηκε, είναι έτοιμη. Ο άντρα σκέφτεται. Η γυναίκα αυτό ήταν. Μη σκέφτεσαι, γδύστα. Η γυναίκα γδύθηκε. Υπάρχουν και ζωντανές γυναίκες, το λέω ενημερωτικά. Ο άντρας. Είναι άντρας. Ωραία, Παναγία μου. Φοβάται, μην κάνει γενικό κάποια λάθη, αγόρι μου. Και η γυναίκα αυτή τραυματιστεί εκείνη την ώρα. Και το κουβαλάει τύψη. Για σκληρό πορνό μιλάμε. Δεν είναι τραυματιστεί. Ο Γρηγόρης και ο καναπές. Όχι, ρε παιδιά. Μια σχέση ατελείωτη. Νίκο, εσένα δεν σε έχει απασχολήσει ποτέ αυτό το θέμα. Όχι. Τι κάνει εσύ, άντε. Παίζουν πίσω πλάνα από το δέστε του. Και δεν έχω ανάγκη. Παίρνω τα πάνω μου. Κάτσε, ρε φίλε, την έχει γυμνή εκείνη την ώρα, τι κάνει. Τα βασικά νομίζω. Ένα, δύο. Τρία. Όχι, με τον ρυθμό. Τι κάνεις, Γρηγόρη? Όλοι άντρες, όχι μόνο εγώ. Όλοι οι άντρες προβληματίζονται. Μα ποιοι προβληματίζονται? Έχεις μια γυμνή γυναίκα και προβληματίζεσαι, Χριστιανέ μου. Την έχεις φέρει μέσα στο σπίτι και ναι, δεν πάει σπίτι. Ναι, Νίκο, γιατί δεν ξέρω αν με θέλει αμέσως. Μπορεί να θέλει άλλα πράγματα. Αφού μα ξεκίνα κάτι, να δούμε αν σε θέλει. Είσαι τόση ώρα και την κοιτάς. Δεν είναι άγαλμα. Έχει δίκιο, τώρα θα αρχίσει να προβληματίζεται κι αυτή. Γιατί με κοιτάει τόση ώρα γυμνή, μήπως δεν του αρέσει? Μα και ακόμα κι αυτό με προβληματίζει να την κοιτάξω. Άρα γιατί βγήκες έξω σήμερα, παιδί μου, που δεν είσαι τα καλά σου. Κάτσε σπίτι. Δεν έχει άδικο. Δεν μπορεί, παιδιά, ο άνθρωπος τώρα. Νίκο, κάτσε. Είμαι εγώ η κοπέλα γυμνή και είσαι εσύ μαζί μου. Και γδύνομαι και με καρφώνει. Δύο λεπτά. Ναι, πες. Και γδύνομαι και με καρφώνει σαν τρελός. Εγώ εκείνη την ώρα θα αισθανθώ άσχημα. Μήπως να πάμε στο 2 ώστε να καλύτερα. Καλά, να, το 2 αυτό. Α, υπήρχε όντως έρευνα. Εγώ πιστεύω ότι αυτά τα γράφει πια τα παιδιά του. Γράψτε, αγάπες μου, έρευνα για την Ελένη αύριο. Και γράφουν. Οδυσσέας, ο καθένας τα δικά του. Δεν υπάρχουν αυτές οι έρευνες. Το δεύτερο είναι, ναι, λέει αυτός ο άντρας, θα κάνω τον άνετο, αν και έχω ανεβάσει παλμούς. Ναι. Πώς παίζεται ο άνετος? Ο άνετος δεν κοιτάει, λέει εκείνη. Α, τυφλός. Λέει εκείνη, δεν καρφώνει. Χορεύει γυμνός. Και γυμνάει η κοπέλα. Γυμνός, κάνεις η κοπέλα, είμαι εγώ άντρας, είμαι άνετος. Τι τη νοιάζει, είναι γυμνή άλλη. Και λέω, ωραία παρέακι κάνουνε. Ωραία. Και λέω ότι να σκεφτεί κάτι σου θυμίζει. Αυτό το βάλει μόνο του, όχι. Με πολύ κόσμο μαζί είσαι υπέροχη. Είσαι εσύ γυμνή και έρχομαι εγώ άνετος. Εγώ γυμνιέστηκα. Και λέω τι να σκέφτεται τώρα την κάνω. Τίποτα. Τίποτα. Τα έχουν βρει μαζί τους. Και με αυτά και με αυτά έκανες παιδιά. Κουράγιο να τα λύνει ειλικρινά. Και μπράβο. Και μπράβο. Και μπράβο. Και μπράβο από μένα. Γιατί άμα καθόσαι τόση ώρα και καθόσαι και κάνεις τον άνετο και την κοιτούσες την Ναταλή. Μπράβο η κοπέλα. Ξεκινάς λίγο. Είχε περάσει άσχημα. Ρε, θα σου φέρω την πάνω στο κεφάλι τώρα. Όχι, τα κρατάω. Πήγαινε στο 3, δεν έχω χρόνο. Ναι, ρε παιδί μου. Η τρίτη σκέψη που περνάει από το μυαλό μου. Πολλές σκέψεις κάνει ο Γρηγόρης. Δεν θες να τη βουτήξει αυτή και να κάνει τα καλιά. Δεν θέλει, λέμε. Οι γονείς σου θέλουν, εσύ δεν θες, Γρηγόρη. Πολύ σωστά. Πάρα πολύ ώρα την κοιτάς τη γυμνή κοπέλα, θα αρπάξει πούντα μητρικά, θα έχουμε προβλήματα. Θέλω, ρε άνθρωπε, αλλά φοβάμαι. Φέρε το πορτιέρι την άλλη φορά. Άμα καθίσει και πάθει πνευμονία και σου πεθάνει σε δύο μέρες, δεν σε κάνω. Στο Everest την κτίνω. Μα και δυόμιση ώρες στη τσίδη, άλλη τέντα έτσι. Και δεν έχει γίνει τίποτα. Το χειμώνα θα τα άναβα, ρε φίλε. Θα δούμε ανάλογα τώρα, γιατί και ο χειμώνας στην Ελλάδα πια δεν έχει κρύο, παιδιά και κοπέλες. Λίγο ας μείνουν γυμνές. Τι βλέπεις τόση ώρα, το πάω καλά, θα πας στο 3, στο 6, στο 7. Θα το κάνετε βασικά, αυτό με ενδιαφέρει. Μέχρι το 8. Το θέλω και εγώ το χρόνο μου, πώς θα γίνει. Το 3. Άλλο που μας απασχολεί εμάς ο άντρες είναι. Να την κοιτάξω όπως θέλω να την κοιτάξω. Για κοίτα πώς θες να κοιτάξεις μια γυναίκα. Ή θα με πει λιγούρι. Στο λιγούρι. Μα είναι γυμνή, παιδί μου, γιατί να σε πει λιγούρι. Είναι έτοιμη, σε περιμένει. Παιδιά, η κοπέλα είναι έτοιμη εδώ και τρία νούμερα και ο άλλος σκέφτεται αν τον πει λιγούρι. Τι θα γίνει με τον μπούφο που κοιτάει το ταβάνι. Πραγματικά. Και θα σε ρωτήσει συγγνώμη τελικά. Παιδιά, οι καρέκλες είναι λάθος αυτές. Είσαι εσύ γυμνή. Έχω άδικο, είσαι γυναίκα και με καταλαβαίνει. Δεν ενδιαφέρει. Δεν με καταλαβαίνει γιατί είναι επιθετικό. Συγγνώμη, ρε φίλε. Κάτσε, ρε παιδιά. Κάτσε γυμνή!
Και είμαι εγώ και κοιτάω τα βάλια. Ο νορμάλ. Δεν θα φύγω, νομίζεις. Πάρω το τσισάκι μου και θα φύγω. Θα κάτσω να περιμένω πότε θα σκεφτεί το νούμερο 9. Πού είναι, μέχρι πού πάει αυτή η έρευνα, καταραμένη. Μέχρι το 14. Θεέ μου, θα τρελαθώ τι θέλω τώρα. Στο 6, κοπελιά, πολλά φιλιά. Πάρε με τηλέφωνο. Σκύβασταν στο 3. Όχι, κάτσε, Νίκο. Δεν μπορεί. Και να καθίσω, ρε παιδάκι. Δεν έχω και χρόνο, ρε άνθρωπε. Πε μου, άλλα που σε προβληματίζουν. Τελικά δεν το κάνω. Τίποτα, πέθανε η κοπέλα τελικά στο τέλο. Ζωντανή είναι η κοπέλα, με θέλει η κοπέλα. Με θέλει. Ευτυχώ τα ότι σε θέλει, το έχουμε καταλάβει γιατί είναι γυμνή. Εσύ τι θες καθόλου αυτή την κοπελίτσα. Όχι, να μιλήσω και εσύ και ναι, αλλά δεν το δείχνει. Ναι, αλλά σε μένα γνήθηκε και απαντάτε εσεί. Ναι, τι θέλω, παιδιά. Ρε Γρηγόρη, τι θες για παρέα. Να πίνε ένα φρέντο, σπρέσο. Να τη πει τη ζει με έναν απέναντι. Δεν τη θέλει. Καφέ, καλησπέρα, είσαι γυμνή. Το Brexit πώ το βλέπει. Πραγματικά δεν τη θέλει. Άσε πει να κυκλοφορεί γυμνή να κουπανιέται πάνω. Και η ερώτηση, εσύ τι κάνει γυμνή εδώ μέσα. Εσύ γιατί ήρθε. Εγώ θέλω να σου πω για μένα και ήταν sorry κιόλα. Α, κι εγώ. Γελά. Γελά, γλυκούλη. Ρε Νίκο, ναι, ρε φίλε, γιατί είμαι συναισθηματικό. Πες την 4. Δεν θέλω να πάνω. Πες την 5. Πες το 6. Πες κάτι να πάμε σε break, ρε φίλε. Κάτσε ρε φίλε, περίμενε ρε άνθρωπε. Μία άλλη σκέψη που περνάει γρήγορα από το μυαλό μου. Ναι, ναι, περνάει εκείνη την ώρα που είναι γυμνή. Πόσο καιρό την περίμενα. Εντάξει, έλα, φύγε, πάρ' τα κλειδιά σου και φύγε. Ευτυχία. Πιανού ευτυχία. Είσαι βλάκας, Γρηγόρη. Μη σε βλέπω, θα τρελαθώ σου λέω. Είσαι μόνο σου, Γρηγόρη, έφυγε η κοπέλα. Πάγωσε τόση ώρα να περιμένει. Πάγωσε, ξέρουμε τι συγκεκριμένα και έφυγε. Ρε παιδιά, άμα έχει φύγει, γιατί τα λέω τότε. Γι' αυτό σου λέμε ρε παιδί μου ότι προφανώς παιδί μου δεν θέλει. Θέλουν οι δικοί σου. Μη να μπορεί. Έφυγε η γυμνή κοπέλα. Δεν θα κάτι άλλο στη ζωή σου που θα σε κάνει ευτυχισμένη. Και δεν θα σκεφτείς ούτε το 1, ούτε το 2, ούτε το 8. Παρεμπιπτόντως, στο τελευταίο. Έκανε τίποτα με αυτήν. Όχι, ναι. Απλά αποφασίζει είμαι τρελό για αυτή τη θέλω. Αυτή δεν υπάρχει πια, είναι νεκρή. Με κεράκι. Ναι. Το τελευταίο είναι θεέ μου, θα τρελαθώ τι θέλω τώρα. Τι θέλω τώρα και ορμάω. Α, υπάρχει και συνέχεια. Φοβερό το 6. Ναι, ρε Νίκο, κάνω τις σκέψεις μου και πάω. Μήπως έχει και πίσω σελίδα. Με αυτόν τον τρόπο, κανείς. Αυτό με ενδιαφέρει. Τι γίνεται. Όχι, αυτά είναι. Α, μετά... όχι, υπάρχει άλλο πολύ ωραίο. Μακάρι να ξέρα τι θέλει να τις κάνω. Ναι, ρε, σωστά, παιδί, γιατί γυμνή τι θα ήθελε, φασολάκια. Ναι, και αυτό δεν είναι προβληματισμό, ρε Νίκο. Πολύ γιατί η κοπέλα Γρηγόρη μπορεί να έχει κάποια γούστα περίεργα να μην. Από το πρώτο βράδυ θέλει τα περίεργα γούστα. Τι θα μαζί τη, σαν σαγκρέι. Τι θέλει να ντυθεί, Catwoman, γιατί αυτό θα ντυθεί στο τέλο. Η σίλα τεκίλα. Την αγαπώ την τεκίλα. Ναι, και εγώ την αγαπώ. Δηλαδή τα περίεργα γούστα πιστεύει από το πρώτο ραντεβού θα τα βγάλει. Γιατί μόνο αυτό είναι, ρε φίλε, μόνο τα περίεργα γούστα. Τα άλλα δεν είναι λίγο βασικά. Μπορεί να θέλει να με δέσει η κοπέλα, δεν θα δεθώ. Όχι, όχι. Από μόνος. Δεν θα θέλει να σε δέσει. Τράβα δεμένος. Δες την εσύ μη φύγει. Άσε τα γύρω-γύρω. Θα πας να δεθείς μόνος σου και άλλη θα παραμείνει γυμνή να σε κοιτάζει. Αυτό ότι θα σου κάνει τι δηλαδή. Έτσι και καλά τώρα πώς το θέτε. Τίποτα. Κοιτιούνται και εσύ είσαι γυμνός και τα σκέφτεις αυτά. Άρα παρακολουθούμε και μία πτώση με τις σκεσλές. Ξύνεται γιατί έπιασε αλλεργία από το γδυτό. Και μία τάση κλεισμού που ντρέπεται, δεν ξέρει. Δεν μπορείς, παιδί μου. Άστε κοπέλα να πάει να λυτρωθεί. Κοίταξε να δεις. Ορισμένοι άντρες σκέφτονται έτσι, ρε φίλε. Θέλω να μου επιτρέψεις. Απλά αυτή θα βγει με μένα μετά, γιατί με σένα δεν πέρασε ωραία. Το έχουμε καταλάβει. Απλά άρπαξε κρύωμα. Τον καταλαβαίνω. Μπαίνει πιο άγρια. Εγώ δεν τον μπορώ αυτό. Σιγά εσύ, Τίνκερμπελ. Γλυκούλη. Είσαι ρομαντικός. Είσαι ρομαντικός, θες να μας πεις. Γελάνε και τα πόμολα. Πες κάτι. Σ' αγαπώ γρήγορα. Δεν θέλω να στεναχωριέσαι. Θα φτιάξουμε μια άλλη έρευνα, σε αποθεώσουμε. Μίλα με τα παιδιά σου. Γράψτε μια άλλη για αύριο. Δεν γράφουν έκθεση πια, γράφουν έρευνες. Ούτε πατριδογνωσία. Μπράβο, Γρηγόρη. Πάσε να φυλάξεις το τέρι σου, βρε. Γεια σου, Γρηγόρη. Που όποτε τον βλέπεις, φτιάχνεσαι και αναστατώνεσαι και γελάς και ευχαριστία την ψυχή σου. Τι πάει, παιδιά, τι είμαι Παριζάκι. Έτσι με πάραγε και μένα. Ναι, αλλά εσύ, δεν ξέρω. Γιατί, το ένα βράδυ, ανάπηρη. Η Ζαρίφη, πότε συνέβη όλο αυτό πια. Ποιο. Τύπου, ξέρεις, Καρντάσια, Καγιά, καινούργιες, τι σας πάσια. Καγιάκ, model, βάρκα, καγιάκ, μη φοβάσαι. Αθλητισμός. Μόντελινγκ και κάποια ρούχα και κάποια... Μόντελινγκ και φιλανθρωπία. Πολύ charity. Πολύ. Κόκο μπλόκο. Άντε, και μην ξεχνάμε ότι την Τρίτη Σαλαμίνα σας περιμένουμε. Το Σάββατο Σαλαμίνα σας περιμένουμε. Το Σάββατο όλοι κυπνείς στη Σαλαμίνα.
Την Τρίτη του Παπάγου. Α, Παπάγου την Τρίτη, ε! Τιμένη του Παπάγου! Ναι. Να σου πω κάτι όμως, αυτοί που μένουν σε Σαλαμίνα δεν θα τον αφήσει. Ξέρουν από τι θα πας. Άρα τι ναι. Τέλειο. Τι και πάνε μια μέρα νωρίτερα, μόλι να κάθονται. Και κάθονται γυμνοί χωρίς λόγο. Και τρέχουν τρεις στη Σαλαμίνα. Σε ένα τρίτο. Τι τσίφι μόνοι. Και μετά είναι ότι είναι για το Brexit. Είναι όλα καλά. Πήγε ρε. Πήγε κι ας εμάς να κλαίμε που μας αφήνεις πάλι. Πάλι. Μόνο έτσι καψουρεύω. Το έχω καταλάβει. Άμα στέκομαι και ήταν λέει όλα τραντ και τα μου. Φεύγω, φύγε, γεια, φιλιά. Γεια σου, ρε Νίκο. Να σε καλά, διαφημιστικά μηνυματάκια. Ζήτω η τρέλα. Ερχόμαστε.